Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Fun Pan Show. Γράφει! Κάτι κάνει! Μάνος, κάπου εδώ, μου είπε κάπου πετάξει και θα έρθει λιγάκι. Α, ορίστε ήρθε. Πού τι έγινε, ρε, ξεκινήσαμε. Εσένα θα περιμένουμε. Εντάξει, είχα πάει να πάρω δύο πραγματάκια από το σούπερ μάρκετ. Τι θα φάμε τα πόδια μα, θα φάμε το βράδυ. Σωστά, καλά έκανε. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται έξω. Όπα, φορτωμένο το λέω. Απίστευτα. Γιατί? Πήγα στο σούπερ μάρκετ, ναι? Γινότανε τη Μουρλή. Καλησπέρα σα. Ο ένα πάνω στον άλλο. Εντάξει, ήταν κλασικό φαινόμενο. Ορίστε, αυτό θα συζητήσουμε. Τύποι ανθρώπων στο σούπερ μάρκετ. Ωραία, πάμε. Τι είπε άνθρωπο στο σούπερ μάρκετ. Για πες εσύ τα από τα εξτρέσκα, επειδή πήγες να πριν λίγο, για πες μας ένα τύπο άνθρωπο. Κλασικά ήμουνα στην ουρά για το ταμείο. Ναι, σίγουρα πράγματα. Είχα ψωνίσει τα πορτοκαλάκια μου. Τι μου έχεις βάλει. Είχα ψωνίσει τα πορτοκαλάκια μου. Και ενώ κάθομαι και περιμένω μπροστά ήταν μια κυρία άδειο το καλώτησε τη ρε παιδί μου, είναι όλο από πίσω με ένα κοιμά, α πούμε, και ένα after shape. Σου λέω εγώ τώρα τυχαία, δεν θυμάμαι τι είχε. Και μου λέει, έχω δύο πράγματα, μπορώ να περάσω, σα παρακαλώ. είναι αυτό ο κλασικό. Έχω δύο πράγματα. Όχι, να μην περάσει, και εγώ δύο πράγματα έχω. You shall not pass! Δηλαδή, εντάξει. Που λες μου έχει τύχει εμένα ρε με αυτό το δύο πράγματα να έχω να περάσω. Και εγώ έχω τύχει να είμαι, αλλά να σου πω κάτι, εγώ δεν το ζητάω ποτέ. Ναι. Δεν ζητάω ρε φίλε να πάω στον άνθρωπο. Σας παρακαλώ, αφήστε να περάσω. Τι πράγματα έχω μόνο του για τρίτο δάκρυ. Άμα θέλει ο άνθρωπο να με αφήσει, θα τον αφήσω να με αφήσει. Θα με αφήσει. Ναι, δεν πρέπει να το ζητήσω. Είναι άσχημο αυτό ρε παιδί μου. Να σου πω έχω δύο πράγματα να περάσω. Και ξέρεις εσύ. Α, θα γαμίσω και τα πράγματα. Και εσύ και τα πράγματα σου. Όπα. Το ντεκόρ. Εν τω μεταξύ, η εξέλιξη αυτού νου, ο οποίος είναι ακόμα ο δύο πράγματα να περάσω, είναι ότι σας παρακαλώ, δύο πραγματάκια έχω να περάσω. Ή που δεν μιλάει, που κάθεται πίσω σου και έτσι θα το κουτάβει έτσι. Η γυναίκα του λες, μόνο αυτά έχετε και σου κάνει. Και μόλις τον αφήνεις να περάσει, σέρνει από πίσω κοντέινερ ολόκληρο. Σέρνει από πίσω. Έχει δέσει με τα λυσιδάκια τέσσερα καροτσάκια και τα πηγαίνει. Γυναίκα! Σενάκι! Έλα, βρήκα μάτιο ταμείο! Και είσαι σε φάση τώρα. Απλά τη φάση. Και τον κοιτάς έτσι. Εντάξει, πάρω κι αυτή. Ναι. Κοίτα, υπάρχουν και άλλοι όμως πάλι στο ταμείο. Ναι. Συνήθως στο ταμείο γίνονται όλα τα φάση στο μαγικό. Πώς επιτοπλίστω, ναι. Είναι ο βιαστικός που λέμε. Ο βιαστικός. Τι είναι ο βιαστικός. Είναι αυτός ρε φίλε που δεν σκάει στο ταμείο, ξέρω εγώ πας σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ που έχει 58 ταμεία ξέρω εγώ και δύο δεν δουλεύουν. Ναι. Και πας ας πούμε Σάββατο που γίνεται τις μορφές. Ναι ρε παιδί μου και δύο δουλεύουν, 56 ενεργά και δύο δεν δουλεύουν. Ναι, ναι. Και κάνει ο τύπος, είναι δέκατο στη σειρά, καλά ένα ταμείο δεν έχει. Τι άλλο θες ρε φίλε να βάλουμε. Γκισέ που μου σαν γήπεδα, να μας εξυπηρετήσουμε. Καλά ένα ταμείο δεν έχει. 500.000 άτομα περιμένουν να περάσουν τα πράγματά τους και επειδή έχει δύο κλειστά, κανένα ταμείο δεν έχει. Εντάξει, να το πει κάποιος που έχει, να πάει σε ένα μαγαζί και να έχει ένα ταμείο ανοιχτό και τα άλλα τέσσερα να είναι κλειστά. Εντάξει, αλλά και πάλι αγένεια εγώ το θεωρώ. Μου έχει τύχει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Εντάξει, ποιος είναι οικιακό ρε παιδί μου στο σούπερ μάρκετ. Είναι η κλασική γυναίκα, η οποία είναι τρία άτομα στην ουρά. Δεν έχει τον τρελό κόσμο ρε παιδί μου για να πει να ανοίξει δεύτερο ταμείο. Οι εργαζόμενοι μέσα στο σούπερ μάρκετ τρέχουν πανικόβλητοι να γεμίσουν, ξέρω εγώ, ράφια από εδώ από εκεί, να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που τους ζητάει βοήθεια στο μανάβικο, οπουδήποτε. Και έχει τρία άτομα στο ταμείο, είναι τρίτη στο ταμείο και γυναίκα κάνει «Συγγνώμη κοπελιά, συγγνώμη, ένα ταμείο παρακαλώ, παρακαλώ ένα ταμείο». Και περιμένει έτσι, επιδεικτικά. «Άντε μου ρε γαλότσα, μου θες για ταμείο». Ο δούμενος άνθρωπος άνθρωπος στο σούπερ μάρκετ. Απλά θα σου εξηγήσω πρώτα. Ναι. Και μετά θα βάλουμε την επικεφάλαια. Όταν πας να ψωνίσεις, ωραία, ξέρεις συνήθως τι θα πάρεις. Ναι. Σωστά. Άντε, παίρνεις και κανένα πινελίκι. Ναι. Πινελίκι, παρένθεση, σοκολατάκια και τέτοια. Πινελίκια. Οπότε λες, έχω 50 ευρώ πάνω μου. Ωραία. Οπότε ξέρω, θα πάρω
πέντε τέτοια. Ναι, 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 ναι. Και πάει, ξέρω εγώ, στο ταμείο και ακούς μπροστά σου μπροστά και λέει: Κοπελιά, όταν φτάσει εκεί, εδώ σταμάτα. Πενήντα, σαράντα, ανάλογα. Ωχ, Παναγία μου. Δεν ξέρεις τι έχεις πάρει. Πάνω κάτω ξέρεις, έχεις πάρει και τη δημιουργία. Που υπάρχει οθόνη. Τι έχεις. Που βλέπεις. Ναι, ναι, τα σκανάρεις. Ναι, τα σκανάρεις. Ναι, ορίστε. Και το κοινό, ορίστε, συμφωνεί. Οπότε ρε φίλε, τι το λες. Η εξέλιξη του όριο στα 60 είναι ο έμφα. Είναι ο έμφραγμα. Είναι αυτός που το βλέπεις μπαίνει με ένα καρότσι. Ξεκινάει, ρίχνει, ρίχνει, ρίχνει. 2 hours later. Ρίχνει, ρίχνει, ρίχνει. 6 hours later. Ρίχνει, ρίχνει, ρίχνει. The next day. Ρίχνει, ρίχνει, ρίχνει. Τα βάζεις όλα μες στο ταμείο, έχει γεμίσει μαλάκα και γίνει ένα πράγμα έτσι, λες και έχει πέσει βόμβα με ψώνια μέσα στο καρότσι. Και δύο καρότσια καμιά φορά. Πιστεύει, ας πούμε, ότι θα δώσει 40 ευρώ. Πάει, βάζει, βάζει, περνάει και το τελευταίο. Δεν κοιτάει την οθόνη. Δεν κοιτάει, δεν κοιτάει την οθόνη. Δεν κοιτάει την οθόνη. Είναι η γυναίκα που τα βάζει μέσα και αυτός με το πορτοφόλι περιμένει. Ναι, και μόλις βγαίνει η απόδειξη, γυρνάει και του λέει η ταμεία, ρε παιδί μου. Είναι 458,5 ευρώ. Έχεις κάνει λάθος. Βγάλε, βγάλε. Βγάλε, βγάλε. Και γυρνάει και κοιτάει αυστηρά το παιδί του. Στο σόκολο. Ή όχι, κανεί δεν σου βάλω. Συγγνώμη, κυρία. Έχετε κάνει κάπου λάθο. Ποιο λάθο με καρμύρι. Είναι ο τύπο που θα βάλει και επειδή το παιδί του ρε παιδί μου εντάξει, ότι μπορεί να έχει ζηλέψει το κρουασάν και να μην μπορεί να περιμένει να το φάει έξω. Ναι, το τρώει. Θα το τρώει και όταν αυτό ακούσει τα 458,5 ευρώ. Θα τον κοιτάξει και θα του πει. Βάλε το κάτω. Ξανακολλιέται αυτό, ε. Άλλο είναι ο ξεχασιάρη. Ο ξεχασιάρης. Ο ξεχασιάρης. Μεγάλη κατηγορία από μόνος του. Ρε φίλε, ο ξεχασιάρης είναι ο τύπος που πάει στο ταμείο. Ωραία. Φτάνει στο ταμείο, αφήνει τα πράγματά του, θα περνάει, αρχίζει να περνάει. Ξεκινάει να βάζει τα πράγματα του. Κάνει. Ωρε, ξέχασα να πάρω λάδι, να με σκοτώσει άλλη. Πα! Και παίρνει πίσω, ξέρω εγώ, και παίρνει λάδι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε φίλε. Πάρα πολύ. Και εγώ το έχω κάνει. Και εγώ το έχω. Όλοι το έχουν κάνει. Πιστεύω δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο που το έχει κάνει. Αλλά έχει πολύ πλάκα. Τι του βλέπει και τρέχει. Να έχει μπορεί να ξέρει το σου πει. Εγώ το έχω πάθει. Έχει τύχει να πάω μόνο μου, χωρί τη γυναίκα του σούπερ μάρκετ. Να θέλω να πάρω και μετά φτάνω στο σταμείο. Λέω, όχι, ρε γάμο, το ξέχασα να πάρω σαμπουάρ. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν ξέρω που τα σαμπουάρ. Ναι, ναι. Έχουμε! Ένα λεπτό, ένα σαμπουάρ να πάρω. Ένα σαμπουάρ να πάρω. Και φτάνω μετά από 10 λεπτά, 5 λεπτά, ξέρω εγώ πίσω. Και είναι οι άλλοι πίσω από το ταμείο έτσι. Και οι παιδιά περιμένουν. Με το κατάνα έτσι. Παρόμοια κατηγορία με το ξεχασιάρης που παρατάει το ταμείο, το καρότσι ρε παιδί μου, γιατί όντως κάτι μπορεί να ξεχάσει ο άνθρωπος που έρχεται σε ένα λεπτό, είναι αυτός που είναι το πάρκινγκ στο ταμείο. Είναι αυτός που δεν έχει ξεκινήσει να αφήνει τα πράγματα, γιατί όντως μπορεί να κάτι ξεχάσει, το αφήνει μπροστά στο ταμείο, δεν έχει ξεκινήσει να φορτώνει, φεύγει, τελειώνει ο μπροστινός του ρε παιδί μου και καλά είναι η δικιά του σειρά. Αλλά δεν έρχεται ποτέ, γιατί έχει ξεχαστεί. Α, αυτό είναι σε προσφορά, κάθε θα το πάρουμε. Αυτό και σου γυρνάει, γεμίζει την αγκαλιά του, γεμίζει. Και όταν γυρνάει, είναι και σου κάνει. Που εσύ τον έχει περάσει, γιατί όντω μπορεί να έχει έρθει ο πρώτο, ο δύο πράγματα έχω να περάσω. Και σου κάνει. Συγγνώμη κύριε, συγγνώμη, γιατί τώρα εδώ πέρα. Μου καταπατάτε τα προσωπικά μου δεδομένα, δηλαδή. Δεν βλέπετε το καρότσι. Είμαι πριν από σα εδώ. Πού να το ξέρω, προπάντε μαλάκα του πριν από μένα εδώ πέρα. Πού να ξέρω, πεταμένο είναι. Να μυρίζω τα νύχια μου ότι είσαι εσύ μαζί με το καρότσι. Άδικο σας το καρότσι, γιατί πήρα 5 πράγματα που έχω ξεχάσει.